παίρνω βαθιές ανάσες στον άδειτο κόσμο της γιόγκα. Και τώρα βρισκόμαστε σε θάλασσες με πολύ ήρεμο κύμα. Αυτό είναι αναπνέουμε. Μπροστά μας ένα βουνό γεμάτο λιβάδια, κατά πράσινο. Ακούμε τα πουλιά που τιτιβίζουν. Και έρχεται η ώρα για να ανέβουμε το βουνό. Δημήτρα, τι θα γίνει, θα το ανέβουμε παρέα το βουνό ή θα το ανέβω μόνος μου, για πες. Αφού ανεβαίνω με το μαζί σου, με θωρείς. Όλη την ώρα τίκη τίκη στο κινητό είσαι, μα αποσυντονίζεις. Ρε αγαπή μου, σημαντικό. Να συνεχίσουμε, σε παρακαλώ. Εννοείται, ναι. Ναι, πού είχαμε μείνει, γιατί... Σε κάτι πουλούθια που έκανα τσίου τσίου. Ωραία. Mm. Ακούμε τα πουλιά που κάνουν τσίου τσίου, μας αρέσει αυτό. Γλάρι, πολύ εμφανίζονται. Γλάρι, πού κολλούν οι γλάρι στα βουνά. Γιατί διακόπτεις τώρα. Ναι, αγάπη μου, έχω κάθε καλή πρόθεση να θέλω τούτα που μου λαλείς. Αλλά γλάρι στα βουνά, έγκολα. Ωραία, δεν κολλά. Δε αητό εσύ, εντάξει. Οκ, okay, ναι. Βλέπουμε λοιπόν τον αητό που προσπαθεί να πετάξει, αλλά δεν μπορεί. Hello. Αφού είπες ότι έχω το αλουνά έτοιμα, γιατί επιμένεις. Ρε παιδί μου, άισε με τώρα, προσπαθώ να δω ένα αητό. Άστα, μέσα σου εξηγώ. Άστα. Λοιπόν, ένα λεπτό, πιένετε γιατί πετάω εδώ, σε παρακαλώ. Γιατί έχω ρισκάρει. Έλα, Πόπη μου. Δήμητρα. Έλα, Πόπη μου, σε παρακαλώ. Έχω τα ούλα κανονισμένα, άτε. Μια μου, όλοι θέλουμε. Όλοι θέλουμε. Ποιοι όλοι σε θέλουν, ρε Δήμητρα. Άστα, μια ιστορία πολλά τραγική. Πολλά μεγάλη και τραγική. Την οποία δεν έχουμε χρόνο να μας την πεις τώρα. Η Πόπη. Εχώρισε. Όχι τώρα, ρε μωρό μου, σου λέω. Προσπαθώ να κάνω γιόγκα. Εντάξει, αγάπη μου, άτε, άτε, κάμε. Αλλά κάμε γλύωρα, γιατί έχω σε δουλειές. Ωραία. Προσπαθεί ο αητός να πετάξει. Χαλό, χαλό, χαλό. Γιατί εμίλας. Για μιλάει η κούφανα. Σου λέω ότι κανόνισα τα πάντα. Μην επιμένεις. Αύριο θα είναι όλα έτοιμα, εντάξει. Άντε σε παρακαλώ. Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη, πού είσαι. Κάνουμε γιόγκα, Γιάννη, και σηκώνεσαι. Τι έτσι ξαφνικά. Αφού δεν τα πιέναν καλά. Καλά, δεν θα αραβωνιάζονταν σε λίγο καιρό αυτή. Ναι, αλλά άμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ναι, 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 ναι. Σε πιο ελεύθερη μετάφραση. Εποκοπήσαν τα ούλα. Πάνε και τα φορέματα, πάει και γίνει ωραιότατη ταβέρνα στη Λόφου που εκλείσαν. Τα ούλα τζαμέ. Ο λόγος. Αφού τσακώνονταν συνέχεια. Δεν τα πιέναν καλά. Εν κάτι που τσακώνονταν, εμπλέκονταν και τα πεθερικά και κάνανε τα ούλα μπάχαλο. Α, για να δεις πόσο χαίρομαι που μπαμπάκα σου λείπει στην Αυστραλία εκεί μακριά και η μάνα μου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά εμείς δεν τσιπάμε για Ραβόνα. Δεν έχει σημασία, μωράκι μου, γιατί αν ήταν εδώ πέρα, όλο θα μπλεκόντουσαν στις οικογενειακές μας καταστάσεις. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη μωρό μου. Τούτο μπορεί να έχεις δίκιο. Όχι, μπορεί, σίγουρα έχω. Mm. Και η Πόπη, πώς είναι. Πω, χάλια, χάλια, έκοψε τα μαλλιά της, καρέ, χάλια, έφορκεται. Ψυχολογικά ρωτάω, βρε αγάπη. Α, ναι, καλά, στην αρχή έπαθε ένα σοκ, αλλά εντάξει, εντζεντζελία τα λεφτά που έδωκε εσύ για 200 ευρώ, που έδωκε για γίνει τη λεμονίδη τουαλέτα. Δεν πειράζει, ας την πουλήσει. Σε ποιος είναι να την αγοράσει, ένα πέσια. Τέλος πάντων, σήμερα οργανώνουμε τη separation party. Πάρτι χωρισμού. Ναι, είναι πολλά καλή ιδέα, εγώ το σκέφτηκα. Ναι, και τι θα κάνετε. Θα γιορτάσουμε την ελευθερία της Πόπης. Καλά, το κάνεις και ακούγεται. Λες και ήταν εχμάλωτη σε κανένα πόλεμο. Εντάξει, ρε αγάπη μου, δεν ήταν εχμάλωτη, αλλά έντια να τα βάψουμε και μαύρα. Εν να κάνουμε ένα πάρτι για να ξορκίσουμε το γεγονός. Τέλεια, τέλεια. Και τι ώρα θα πάμε σε αυτό το πάρτι. Έντια να πάμε. Εσύ θα πάει. Εγώ να πάω. Απαγορεύονται οι άντρες. Ναι. Mm-hmm. Άτε, έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω σήμερα στην πρεσβεία για το πάρτι. Κατάλαβα. Θα πήξεις πάλι. Σε περιμένει πολλή δουλειά, βρε αγάπη μου. Mm-hmm. Θα οργανώσω το καλύτερο separation party στον κόσμο. Μωράκι μου, τι θα γίνει, θα φάμε καμιά ώρα. Σε λίγο, τι ετοίμασες. Αγκινάρες γεμιστές. Με αρακά, με φασολάκι, η δική μου συνταγή, τα σπάει. Είμαι σίγουρη. Φάμε, με περιμένεις. Έλα μωρέ, επειδή δεν έχει πολλές, είπα να τις δοκιμάσεις. Αγάπη μου, φάτε σούλες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνεις. Τι κάθεσαι και σβήνεις και γράφεις όλη την ώρα. Ρε αγάπη μου, ετοιμάζω το πάρτι χωρισμού της Πόπης. Έχω να κάνω εδώ με λίστα καλεσμένο, playlist για τον DJ, τα special happenings. Ανέλαβα τα ούλα εγώ. Μάλιστα. Τούρτα σοκολάτα παραλαβή στις 7. Mm-hmm. Να πάρω το Steven από το σπίτι. Ποιο είναι ο Steven? Το happening. Δηλαδή. Ένας εξαιρετικός στρίπερ. Θα ενθουσιαστεί η Πόπη. Και από πού και ως πού θα πάει να τον πάρεις εσύ από το σπίτι του? Αφού τούτη ήταν η οικονομική συμφωνία μας. 100 ευρώ για να μείνει ως το στρίκ και να τον παραλάβω από το σπίτι του. Γιατί αν έφκανε και το στρίκ και πήγαινε μόνος του, ήταν να του δώσω 200 ευρώ. Εγώ όμως δεν σ' αφήνω να πάρεις αυτό τον κύριο Στίβεν από το σπίτι του. Έλα
αγάπη μου, για καλό σκοπό. Ρε αγάπη μου, εσείς εδώ πέρα ετοιμάζετε hens party. Εντάξει, όχι ακριβώς hens. Δεν θα κάνει καημένη hens αφού χωρίσε. Του τώρα έναν πιο καλό που hens. Ναι. Έκανα μια playlist με μουσική φανταστική. Δηλαδή. Μόλις χώρισα. Έτσι να ξεκινήσει το πάρτι. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ύμνος για τους χωρισμένους. Single lady. Έτσι αμέ θα ξεβρακωθεί ο Στίβεν. Α, έχει αρχίσει να μην μου αρέσει καθόλου αυτό το πάρτι που ετοιμάζετε, Τζέι. Γιατί ρε αγάπη μου. Τίποτα Δημητρούλα, κάτι δικά μου λέω, όχι συνέχισε. Εγώ πάω να φάω τους σαγκινάρες μου τώρα. Κάτι καλή όρεξη, bon appétit. Bon appétit. Νεύρα. Τώρα που είναι Δήμητρα Ρέμψη. Πλάκα με κάνεις, ε, με φτιάχνεις. Μέσα είναι και ετοιμάζεται για να πάει σε party for separated. Να μου το δω. Πάρτι χωρισμού ρε Κώστα, δεν στα έλεγα προηγουμένως, δεν άκουγες. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι όταν το πλάσμα χωρίσει, πίνει ή δεν τσαλάζει, τρώει το ούτσαλι του, κλαίει με τα μετανιωμένων και πάει στη μάμα του. Και μην ισκίζαμε για πάντα. Έτσι, τώρα εξελιχτήκαμε, βλέπεις. Τώρα γυρνάμε γύρω-γύρω τις μπάρες, βάζουμε τις μουσικές τσίτα τα γκάζ για να πούμε και ακούμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και ασημώνουμε το στριγκούι του κυρίου Στίβεν. Κατάλαβες. Τα δουλειάζε τούτη ρε ανήψη. Θα σου γε μόνο το σόβρακο λεφτά, θα τα πιάνεις μετά σε. Πολλά ωραία δουλειά ρε ανήψη. Μπορούσα να την έκανα κι εγώ. Φύγε από εδώ, ρε Κώστα. Τι να φύγω από εδώ, ρε. Δεν με δει πώ χορεύω εγώ, ρε. Δεν μπορώ να ακούω τέτοιες βλακίες σήμερα. Ρε, να χορεύω την τατσιά πάνω στο στήλο, έτσι. Κώστα, τι κάνεις. Πούρτας. Κάτσε κάτω, γέ μου. Λοιπόν, αγάπη, είμαι έτοιμη τσέφια. Πάω να παραλάβω την τούρτα. Και το Στίβεν. Όχι τώρα, ακόμα νωρίς. Πιο αργά το Στίβεν. Μάλιστα, για έλα λίγο να σε δω καλύτερα από πιο κοντά. Γιατί, τι έχω. Τι γιατί. Ρε, μωρό μου. Σαμπονί δεν το αναδεβάφτηκες. Είναι το βραδινό μου look. Αυτό είναι το βραδινό σου look. Αυτό. Κώστα, κοίτα. Λέει ότι είναι το βραδινό του look. Είναι αυτό βραδινό look ή είναι υπερβολικό. Για πες μου. Είναι υπερβολικό, δεν είναι. Υπερβολικό. Ναι, είναι. Είναι. Και επίσης, τι ντεκολτέ είναι αυτό, ρε μωρό μου. Δεν λέω πολύ ωραίο το φόρεμα, αεράτο, όμορφο. Αλλά, ρε μωρό μου, είναι πολύ υπερβολικό και προκλητικό και θα κρυώσεις κιόλας, ε. Έτσι δεν είναι, Κώστα, δεν θα κρυώσει. Ναι, ναι, εσύ αρρώσκες τώρα. Έτσι, γι' αυτό βάζεις τούτο εδώ και τελειώνεις, μια χαρά είσαι. Ρε αγάπη μου, ένα αυκαλοπυρούλο με τη σάρπα, να σε πάει. Μάλιστα. Τότε να μη σε κρατάμε. Μη σε κρατάμε. Άντε, αγάπη μου, καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις, αγάπη μου. Κώστα, γιατί επαναλαμβάνεις ότι ακούεις. Φίλος μου. Okay. Α, okay. Γεια σας, αγόρια. Γεια σου, κορίτσι. Κορίτσι. Γιάννη, ζηλεύεις λίγο. Λίγο. Α, και αυτό το έλυσα, θα χωλήσει όλα, το πιστόφυλλο μένει. Ρε νεύρα, νεύρο. Αγάπη μου, με νετσιμήθηκες ακόμα. Άμπα, δεν έχω ύπνο. Έχεις γύρισμα αύριο. Είσαι γεμάτο μαύρους κύκλους. Να σου βάλω κονσίλερ. Ναι, μου λες. Έγινε, περάσατε καλά. Τον κλάψατε κάμποσο το μακαρίτι. Ποιο μακαρίτι. Έτσι χείρεψε. Εζόν το χείρεψε. Δεν μου απαντάς όμως. Περάσατε καλά. Περάσαμε τέλεια. Και η Πόπη είχε και τα τυχερά της. Δηλαδή. Έκλεισε ραντεβού με τον μπάρμαν. Μάλιστα, η Πόπη. Η Δήμητρα έχει τα τυχερά της. Να μένει και η Δήμητρα. Τι εννοείς. Μη με τρελαίνεις βραδιάτικα. Αγάπη μου, τι έπαθες. Τι έπαθα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις και εσύ ένα πάρτι χωρισμού, Δήμητρα. Εγώ. Πού το παθαίνω στα μπότε. Αν δεν μου λες φορά παρτίδα, ότι και στα τυχερά σου. Δεν τέλος κάνεις έτσι για το στριν του Στίβεν. Όπω δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι και δεν καταλαβαίνω τι μου λες πια. Ο Στίβεν επέρασε τόσο ωραία που έφκαλε το στριν του και πέταξε το στον αέρα και πιάσα το εγώ. Το ποιο. Το στριν του Στίβεν, λαλούμε. Και έβαλες μετά γυμνό άνθρωπο στο αυτοκίνητό σου, Δήμητρα. Ούτε κατά διάνοια. Άφησα τον δυσπινή Κλέρη, η οποία επαραπονιέται στην αρχή, αλλά μετά εκαλάρεσε τη. Μάλιστα. Άρα εσύ ζουν φρόνιμη. Εννοείται, αγάπη μου. Μα για ποια με πέρασε. Εγώ τι γυρεύω με σταμπάρ να βρω γκόμενο. Που έχω σύντροφο και τον αλλάσω με τίποτε. Αλήθεια, ρε μωράκι μου. Εννοείται. Αν και εγώ, για να είμαι ειλικρινή, αν έκανα έτσι πάρτι, να το έκανα διαφορετικά. Γιατί θέλει να κάνει τέτοιου είδου πάρτι. Υποθετικά μιλούμε. Ενάθελα ένα grand bachelor party. Γιατί σκοπεύει να παντρευτεί.
Ρε αγάπη μου, διάλεξε. Ή το ένα ή το άλλο. Ωραία, εσύ διαλέγω. Διαλέγω να κοιμηθώ, γιατί μου ήρθε μια ντάκλα περίεργη τώρα. Και αύριο, ξέρεις, έχω πολύ νωρίς γύρισμα. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θα ξεδώ ποτέ. Να κάνω πάρτι με στρίπερ.